Πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, είμαστε στο γραφείο του Υφυπουργού υπεύθυνου για τη φορολογική πολιτική, του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν και τον ασφαλιστικό κλάδο. Λίγο πολύ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος αυτές τις ώρες. Χαρά μου, αλλά... να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε λίγο να δούμε τα θέματα. Αρχικά να πούμε ότι έχει ξεκινήσει μια εξέγερση για το θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, το φορολογικό νομοσχέδιο προφανώς είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή πολυδιάστατα και στο βαθμό που τα μέτρα που παίρνει έχουν σχέση, αν θέλετε, με τεχνικές, με διαδικασίες, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τις οποίες ενθαρρύνουμε, με τη μείωση των μετρητών, παράδειγμα στις αγοροπολισίες ακινήτων ή με τις αλλαγές που έχουν σχέση στην ίδια την ελεγκτική διαδικασία, βιντεοσκόπηση των ελέγχων, χρησιμοποίηση των έμεσων τεχνικών ελέγχου πολύ πιο συχνά και άλλου τέτοιου είδους αλλαγές. Προφανώς είναι λίγο εσωτερικής φύσης και δεν έχουν τύχη της προσοχής του δημόσιου διαλόγου. Όμως τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη φορολογία και ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Είναι κατανοητό ότι όταν ένα σύστημα προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε έναν δύσκολο τομέα θα έχει και κάποιες αντιδράσεις. Όμως το παρήγορο είναι, αν θέλετε, και αυτό δείχνει και την οριμότητα του κόσμου που κατά την άποψή μου είναι πιο μπροστά από την πολιτική κοινότητα, από εμάς τους ίδιους τους πολιτικούς. Έχει αγκαλιαστεί αυτό το νομοσχέδιο και μάλιστα έβλεπα και τα πρωτοσέλιδα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μην κάνετε πίσω για το φορολογικό. Ήταν ο τρόπος που η εφημερίδα συνόψισε μια τελευταία δημοσκόπηση. Ο κόσμος θέλει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλει όμως να το κάνουμε με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις, σημειακές διορθώσεις εκεί που πράγματι νιώθουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αδικίες. Το νομοσχέδιο είχε αλλαγές μεταξύ της διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή. Τώρα, μιλάμε για το τεκμήριο, για το τεκμαρτό. Τι γίνεται όμως με το τεκμήριο της αθωότητας κάποιων ανθρώπων που μπορεί ενδεχομένως να αδικηθούν από αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και φυσικά κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει κάτι να γίνει και με την φοροδιαφυγή. Πράγματι, το τεκμήριο αθωότητας είναι ένα σημείο που δώσαμε μεγάλη έμφαση. Αρχικά δώσαμε έμφαση στο στάδιο της διαβούλευσης με τη διεύρυνση των λόγων της δυνατότητας επιφύλαξης στη βάση των τεκμηρίων. Αυτό έγινε συνειδητά και προχωρήσαμε ακόμα παραπέρα με την κατάθεση του νομοσχεδίου και διευρύναμε περαιτέρω τους λόγους. Προσθέσαμε παράδειγμα τις περιπτώσεις στις οποίες με κάποιο νόμο μια επιχείρηση κλείνει ή συνδέεται με μια επιχείρηση που κλείνει με νόμο. Παράδειγμα, τα κηλικεία των σχολείων είναι κλειστά το καλοκαίρι και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Και από την άλλη, κάναμε ρητό το δικαίωμα που έχει ο φορολογούμενος να ζητήσει έλεγχο ώστε να υπολογιστεί από την ΑΔΕ το εισόδημά του επί τη βάση των δεδομένων που θα βγάλει ο έλεγχος αυτός. Τώρα να έρθουμε λίγο στον κλάδο, τον ασφαλιστικό κλάδο και στους διαμεσολαβητές οι οποίοι θεωρούν ότι αδικούνται. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει συζητήσεις και με την ΕΠΟΑΔ και με αρκετό κόσμο, οι οποίοι ζητούν να συμπεριληφθούν ως μισθωτοί, διότι της ουσίας δεν μπορούν ούτε να φοροδιαφύγουν, φαίνονται τα εισοδήματά τους και θεωρούν αδικία το πώς πάει να εξελιχθεί το φορολογικό. Τι απαντάτε? Δεν είναι ζήτημα αδικίας. Το φορολογικό προσπαθεί να βάλει κάποια λογική και κάποια τάξη σε ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, ξεφεύγει από τη λογική έτσι όπως το έχουμε ζήσει. Δηλαδή το γεγονός ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που υποτίθεται, αν θέλετε, αφήνει, έτσι μιλάω τώρα για μια φυσιολογική ζωή, αφήνει τη δουλειά του ως μισθωτός για να γίνει αφεντικό και να βγάλει κάτι παραπάνω και να δουλεύει για τον εαυτό του, να δηλώνει επί χρόνια συνεχώς κάτω από το βασικό μισθό που θα έπαιρνε και θα είχε ως απόλυτο δικαίωμα αν ήταν μισθωτός. Αυτό δείχνει μια στρεβλή εικόνα, έστω και αν μπορεί προσωρινά να υπάρχει σε κάποιο βίο.
Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και γι' αυτό το λόγο, επειδή αναγνωρίζουμε ότι για να φτάσει και σε αυτή την κατάσταση μπορεί να χρειαστεί και κάποια χρόνια, οι νέοι επαγγελματίες που μπαίνουν στον χώρο, εν προκειμένου στον ασφαλιστικό χώρο, έχουν 3 χρόνια χωρίς τεκμήριο. Το τέταρτο είναι μόνο το 1/3 του τεκμήριου. Το πέμπτο είναι τα 2/3 του τεκμήριου. Και ουσιαστικά το τεκμήριο ξεκινάει από τον 6ο χρόνο και μετά. Απ' την άλλη, βάζουμε την εξής απλή λογική, ότι ένας το αφεντικό δεν θα μπορεί να παίρνει λιγότερα από τον υπάλληλό του. Βλέπουμε πολλαπλές περιπτώσεις σαν και αυτές. Δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές τη στιγμή που οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να κρύψουν ούτε 1 ευρώ. Τώρα, υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες στο επάγγελμα του ασφαλιστή και του πράκτορα και του συμβούλου. Ξέρουμε πως, παράδειγμα, στο agency system ουσιαστικά είσαι απόλυτα εξαρτημένος με την εταιρεία, δεν μπορείς να συνάψεις σχέση με άλλες εταιρείες. Ουσιαστικά και τα έξοδά σου δεν τα έχεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνονται από την εταιρεία. Πράγμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι θα έκανε ένας μέσος ελεύθερος επαγγελματίας και που κάνει και ο πράκτορας. Ο πράκτορας έχει απόλυτη ελευθερία, έχει τα δικά του είναι τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει λειτουργεί σαν ένας ελεύθερος επαγγελματίας με τα έσοδά του και τα έξοδά του. Συνεπώς, εκεί που υπάρχουν ιδιαιτερότητες πρέπει να τις δούμε. Ήδη αναγνωρίσαμε παράδειγμα τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα μπλοκάκια, για να μην τους εντάξουμε στο πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει να δούμε σε κάποιες τέτοιες συγκεκριμένες περιπτώσεις τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Τώρα, τα μπλοκάκια, βέβαια, αν δεν το λέω κι εγώ λάθος, έχει μέχρι 3 εργοδότες. Ένας πράκτορας θα μπορούσε, αλλά δεν θα μπορούσε κιόλας να δουλέψει μόνο με 3 ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί θα είναι κάτι που θα μπορούσατε να δείτε. Ναι, μπορούμε να το κοιτάξουμε, να δούμε. Δηλαδή, σαν λύση το μπλοκάκι, θέλω να πω, να μην είναι. Είναι μια λύση φυσική. Κάποιος ο οποίος συνεργάζεται μόνο με 3 εργοδότες θα μπορούσε να είναι σε αυτή την λογική που έχουν και τα μπλοκάκια. Θα δούμε τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές. Έχω ήδη δώσει έντολη και στην ΑΔΕ να μας πει τις απόψεις της επ' αυτού, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι δεν δίνεται υποσχέσεις ως άνθρωπος. Ελπίζω να πάρουμε κάποια σήμερα εδώ, αλλά φαντάζομαι ότι ακόμα έχουμε λίγο διάστημα μέχρι να ψηφιστεί κιόλας. Τώρα, δεν μπορώ, μιας και είμαστε εδώ, να μην ρωτήσω αυτό που είναι πάγια απέτηση του κλάδου, φόρο ελαφρύνσης. Θα δούμε κάτι. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πάρα πολλά για την ασφαλιστική αγορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βάλαμε το 10% κίνητρο για την ασφάλιση των κατοικιών. Θεωρούμε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει ένα πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο να παίξει σε αυτό το τομέα, σε έναν τομέα στον οποίο το κράτος προφανώς έχει το δικό του ρόλο, αλλά ο ρόλος του είναι απλώς να εξασφαλίσει ένα μήνυμο διαβίωσης και όχι να αποκαταστήσει απόλυτα το βιωτικό επίπεδο που είχε κάποιος πριν από μια ομιγέννητο καταστροφή το χτυπήσει στην πραγματικότητά του. Συνεπώς, εδώ η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να έρθει και να εξασφαλίσει ακριβώς αυτή την αποκατάσταση των ζημιών, το ξαναχτίσιμο, εν πάση περιπτώσει, μιας κατοικίας σε ένα επίπεδο που βρισκόταν και πριν γκρεμιστεί. Δεύτερον, βάλαμε ρητή υποχρέωση, και είναι και σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, για την ασφάλιση των επιχειρήσεων, των μεσαίων και μικρών. Μάλιστα, οι μεσαίες με τον ευρωπαϊκό ορισμό είναι από τα 10 εκατομμύρια και πάνω. Εμείς βάλαμε από τα 2 εκατομμύρια και άνω, ώστε να μπορούν και αυτές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με τις διαδικασίες των ασφαλιστικών εταιριών, να σταθούν στα πόδια τους, να ξαναπάρουν τον εξοπλισμό τους, να ξαναχτίσουν τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις τους και φυσικά να αποκαταστήσουν και το απόθεμα το οποίο είχαν συγκεντρωμένο και έτοιμο προς πώληση, αποθηκευμένο στις αποθήκες τους. Αυτό επίσης για μας είναι κρίσιμο, διότι βλέπουμε όλο ένα ότι δεν φτάνει να κοιτάμε το κόστος της αποκατάστασης με όρους δημοσιονομικούς του προϋπολογισμού. Πρέπει να βλέπουμε και το κόστος στο ΑΕΠ της οικονομίας, στην ανεργία, είτε σε τοπικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο, όταν οι ζημίες είναι τόσο μεγάλες που επηρεάζουν το ίδιο το ΑΕΠ της χώρας και όχι μόνο μιας τοπικής οικονομίας. Άρα, ήδη έχουμε κινηθεί προς 2 πολύ σημαντικές κατευθύνσεις. Θα κοιτάξουμε να κινηθούμε και στον κλάδο του αυτοκινήτου και με τις προσπάθειές μας ώστε να ανακαλύψουμε τα ανασφάλιστα και να μειώσουμε την κυκλοφορία τους στο δρόμο. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε ανακοινώσεις προς αυτό, αλλά και με την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης των αυτοκινήτων από φυσικές καταστροφές. Είδαμε
δυστυχώς. Ακριβώς επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτική αστική ευθύνη όπως ξέρουμε, αλλά όχι οι φυσικές καταστροφές, περιπτώσεις πλημμύρες στην Θεσσαλία να παίρνουν τα νερά τα οχήματα και να μένουν οι άνθρωποι χωρίς το αυτοκίνητό τους, αλλά και χωρίς δυνατότητα αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία. Εκεί λοιπόν θα κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, φοροαπαλλαγές, κάτι που ενδεχομένως να γυρίσει και πίσω στην αγορά, είναι στο πλάνο ή έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα? Θα το εξετάσουμε σε μια λογική περισσότερο της ενίσχυσης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Δηλαδή, εκεί που νιώθουμε ότι η ασφαλιστική αγορά μπορεί να βοηθήσει και είναι τομείς αρκετοί, σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο να μειώσουμε την φοροδιαφυγή, εκεί λοιπόν μπορούμε να εξετάσουμε στοχευμένα μέτρα, είτε φοροαπαλλαγών είτε αλλαγών τέλος πάντων στη φορολογία, που να ενισχύουν τους κλάδους αυτούς, γιατί μέσα από τις ασφαλιστικές εταιρείες βλέπουμε ότι είναι ένας φυσικός σύμμαχος στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι μεγάλες εταιρείες. Όποιος συνεργάζεται μαζί τους, θα δώσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια ασφάλιση αυτοκινήτου μεικτή. Προφανώς οδηγεί τα συνεργεία να πρέπει να κόψουν αποδείξεις για να μπορούν να πληρωθούν. Έτσι δεν είναι? Και το μέρος των ζημιών που γίνεται μέσω των ασφαλιστικών, όχι στη μεικτή ασφάλιση που είναι στην υποχρεωτική ασφάλιση, και αυτό επίσης προφανώς δεν μπορεί να αποκριθεί ως φορολογητέα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η συνέργεια, πρέπει να δούμε πώς την ενισχύουμε, αλλά πάντοτε στοχευμένα εκεί που νιώθουμε ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Και όπως γνωρίζετε, επειδή είστε και έχετε μεγάλη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι και από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές η ασφαλιστική αγορά. Βεβαίως. Ένα τελευταίο που θέλετε να πείτε για το φορολογικό πριν κλείσουμε? Το φορολογικό είναι ένα δίκαιο σύστημα. Δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Νιώθω ότι θα οδηγήσει πολλούς να ενδεχομένως να συγχωνευτούν, γιατί έχουμε θεσμοθετήσει και κίνητρα να δημιουργήσουν εταιρείες. Πράγματα τα οποία οδηγούν σε βελτίωση της παραγωγικότητας, βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών και γενικότερα έναν μεγαλύτερο επαγγελματισμό στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επαγγελματισμό που τον έχουμε όλοι μας ανάγκη. Η χώρα μας δεν θα αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο εάν δεν πραγματικά οδηγηθεί σε μεγαλύτερες και ισχυρότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να γίνουν πολυεθνικές ξαφνικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά δεν θέλουμε και να είναι μόνοι τους και να είναι σε αυτό το επίπεδο της, ας το πούμε, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Θέλουμε ισχυρούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό ενισχύουμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.